Ανοίξτε! Ανοίξτε την πόρτα! Λέα! Κριστίν! Τον καρδενάλ! Κριστίν! Τίλιο! Κριστίν! Ήταν αδελφές! Κριστίν! Δώσ' μου το Τίλιο! Η κυρία! Έρχεται! Σ' αρέσει, ε! Ναι, ναι, σ' αρέσει! Μείνε εκεί! Και τώρα φίλησε τα άλλη μια φορά! Μπράβο! Τώρα είσαι ελεύθερη! Σίγουρα! Ικανοποιημένη, κυρία! Αρκετά! Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι όμορφη, κυρία! Όμορφη! Ναι, λοιπόν! Η κυρία είναι όμορφη! Λάμπει από την ομορφιά της και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα! Μπας να σκάσεις από το κακό σου, θα ήθελες να με πνίξεις εδώ μέσα αν μπορούσες. Μπας να με ξεγελάσεις με κάτι καλοφτιάσματα και κάτι παρακάλα και λέτε τις πονηριές. Ωραία μυρίζει. Καλέ, ποιος θα έβαλε αυτό εδώ? Εγώ, κυρία. Να το πάρεις και να το πετάξεις τώρα αμέσως. Ούτε σε κηδεία να είμαστε. Μάλιστα, κυρία. Καλά, άστο. Άφησε το για σήμερα. Όπως επιθυμεί η κυρία. Ναι, είμαι όμορφη. Και εσύ δεν είσαι, Λέα. Και ούτε και θα γίνεις και ποτέ σου. Μην περιμένεις με τέτοιο κορμί και τέτοια φάτσα να σ' αγαπήσει εσένα, κύριό σου. Άλλωστε και ο ίδιος είναι σκέτο ρε ζή. Δεν θα μας έδινε ποτέ σημασία. Θα είναι έτσι κι είσαι και ως μαζί του να ξέρεις ότι στο θέλω με το λέω τα χέρια! Μα αρνείτε κυρία! Πώς είναι δυνατόν να κάνω! Δεν σου δώσω το λόγο να μιλήσεις! Πήγαινε φέρε μου αμέσως στο φουστάνι! Μάλιστα κυρία! Να το επίσημο! Θα καλώ σας το φορέσετε απόψε κυρία! Θέλω το άσπρο! Με συγχωρείτε κυρία, όμως απόψε θα ήθελα να σας δω με αυτό. Πα! Και γιατί! Να! Μου αρέσει κυρία να βλέπω το στήθος σας σφιγμένο.
μέσα στο επίσημο φόρεμα. Νομίζω πως δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Όλη την ώρα το βλέπω μπροστά μου. Περιτώ να σας πω, πως όταν μιλάτε στον κύριο και του λέτε για μένα και το πόσο καλή είμαι. Πόσο σας αγαπώ. Αγαπάς. Για μια χείρα, όμως θα ταιριάζει καλύτερα ένα φουστάνι. Μάθω. Τώρα, σε. Με συγχωρείτε, κυρία. Ξέρω που το πας. Σκέφτεσαι τον κύριο και τα μπλεξίματα που είχε με την αστυνομία. Χαίρεσαι, ναι. Απόλαυσέ το. Νομίζεις ότι τα κατάφερες, ότι θα σου περάσει. Ας μην τα λέμε όλα αμέσως. Νομίζεις ότι μπορείς να με εκβιάζεις επειδή εγώ ίδια πήγα και το κατήγγειλα στην αστυνομία. Επειδή του την έφερα. Κι εγώ πληγωθήκα. Λίγο. Τον αγαπούσα. Και τώρα βρίσκεται εξαιτίας μου στη φυλακή. Και μπορώ να κάνω κι άλλα. Είμαι ικανή για πολλά και κανείς. Ούτε κι εσύ μικρή ασήμαντη κρέτρια μπορείς να βάλεις μαζί μου. Όσο κι αν τη ζηλεύεις. Όχι, με παρεξηγήσαν, ήταν όλα. Με παρεξήγησαν. Μια φορά, εσείς θα φορέσετε το επίσημο. Καλά, καλά. Φέρε μου το φουστάνι μου. Αχ, μόνο το κύριο έχω στη ζωή μου. Όλη τη μία μέρα να το σέρνω από εδώ, την άλλη από εκεί. Μπορεί να τον πάνε και στα κάτεργα, στις χειρότερες φυλακές, στις ζούγκλες της Αφρικής. Αλλά να ξέρεις ότι όπου και να τον πάνε εγώ θα τον βρω και θα τον ακολουθήσω. Θα το στοιχιώσε. Κι εγώ θα έκανα το πάντα για σας, κυρία. Να το ξέρετε. Ναι, 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 θα με έκαιξε το δύο αν μπορούσες, ε. Ίσως, λιγάκι. Σιγά καλέ, θα με ρίξεις! Κάνε πιο εκεί! Κάνε πιο εκεί! Κόλλησε το σπάγα μου, σαβδέλα! Δεν θέλω να με ακουμπάς! Ποιος ξέρει ποιον ακουμπούσα αυτά τα σιχαμερά χέρια σε όλο το φράδι στην πρωμοσοφίτα σου! Και την απέσια σοφίτα! Η μυρωδιά της με πνίγει! Η μυρωδιά σας με πνίγει! Τα μικρά σιδερένια κρεβατάκια που τρίζουν με το παραμικρό όπως οι πόρτες της φυλακής! Το μικρό σάπιο κομμωδίνα να μεσέ τους! Και το εικονοστάσι με την Παναγία! Την Παναγία που σας δίνει δύναμη και σας προφυλάσσει από όλες τις αμαρτίες σας. Δίκαιο τον έχω. Απόλυτο. Μια αμαρτία είναι η ζωή μου. Για γέλια! Κάθε βράδυ σας ακούω. Όλο παρακάλια και προσευχές στα εικονίσματα είστε. Τι θα θέλετε όλα αυτά, σας βοηθάνε κάπου. Ψεύτικα είναι. Και το κομμάτι και το θυμίο ξύλο, και το εικονοστάσεις με την Παναγία. Να, και αυτό εδώ το λουλούδι. Όλα ψεύτικα. Χαρτί. Κοίτα ένα λουλούδι που ανάβει σαν λαμπάδα και χάρη μου. Είμαι η Παναγία, εγώ λέω. Ακόμα καλύτερη και ακόμα πιο. Φτάνει πια! Δεν μπορώ άλλο! Έλα τώρα, άκουσέ με. Όχι, φτάνει! Άκουσέ με! Κοίτα εκεί. Ψηλά. Είναι ο Φρεγκίτης. Κοίτα βράδυ, λοιπόν, η εραστή σου μισόγυπνο στο κρεβατάκι σου. Μα... Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία. Ω, το παράκανες με τα χέρια σου. Μα... Κοιτάξτε τι ωραία που είπα, πάρ' τα χέρια σου, αυτοκόλλητο μου γίνες. Μη μου μιλάτε έτσι. Και τι θα κάνεις, θα κλάψεις. Σε πληροφορώ ότι αν θες να κλάψεις, εδώ μέσα απαγορεύεται. Σε αυτό το δωμάτιο έχουν θέση μόνο δάκρυα υψηλής κοινωνίας. Φτιάξε μου πίσω την. Τι? Κουφίσε την ώρα γρήγορα, παλιό κατσίκα! Μη κάνετε έτσι, κυρία. Σας παρακαλώ πολύ. Θα δείτε. Θα σας περιποιηθώ. Καλά. Ο δαίμονας με ζητάει σε χορό. Πιάνε το χέρι μου και με παίρνει στη χρειά. Μακριά από τα στεναχώρια, την καταπίεση, τα πλούτη!
κατοσούρα! Μα ίσως τα μάτια σας κοκκίνησαν. Μήπως πρέπει να σταματήσουμε. Ακόμα και δεν θα είσαι πια υπηρέτριά μου. Σωστά, Λέα. Ακονίζεις τα μαχαίρια για να ορίσεις το τέλος. Το τέλος μου! Μην ξεχνάς, Λέα. Ακούς τι σου λέω, ε! Λέα, δεν μ' ακούς! Πώς! Σας ακούω, κυρία. Μην ξεχνάς ότι αν δεν είχες εμένα δεν θα υπήρχες. Αν δεν ήμουν εγώ εδώ να σου φωνάζω, να σε χτυπάω όταν κάνεις λάθη, να σου δίνω διαταγές, να ήσουν ένα τίποτα. Κατάλαβες! Ένα τίποτα! Στην κυρία υπηρέτρια δεν υπάρχει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, έτσι. Δεν είναι προσωπικό, ούτε θέλω να μου κρατάς καρδία. Είναι κατανοητό, κυρία. Ευτυχώς που με φιλές πλαχνή και όμορφη. Μακάρι να είναι καλά, αγαπημένος μου, ο κύριός σου. Ο αγαπημένος σας! Αυτό ακριβώς που άκουσα, αγαπημένος. Όση ώρα περνάει, μου λείπει ακόμα πιο πολύ. Και εσύ δίπλα του φαντάζεις τόσο ασήμαντη. Ένα μηδενικό! Ένα τίποτα! Έλα λοιπόν. Έφτασε η στιγμή. Είμαι έτοιμη! Θα ήθελες να με βρεις. Δεν μπορώ! Έλα τώρα, Λέα! Δεν αντέχω! Δεν μπορώ να από το πρωί στο βράδυ μια μαργαρίτα. Ένα αγγίπητος ερωτηματικός ενάς την του αμέτα! Μπράβο! Συνέχισε! Τι άλλο θες να πεις! Δεν μπορώ! Δεν πρέπει! Κάνε το! Φρύσε με! Φρύσε με, σου λέω! Σε λυσώ! Σε συχαίνομαι! Και δεν με νοιάζει τι θα πεις! Δεν με νοιάζει τι θα πάθω! Αγαπημένος σου να σε βοηθήσει. Σε συχαίνομαι! Συχαίνομαι το στήθος σου το σπιτό, τη μέση σου που είναι σαν δαχτυλίδι, τα πόδια σου τα γυμνασμένα. Όλα σου τα συχαίνομαι! Όλα σου! Κατσίκα! Τι στο διάολο έπατε! Ναι, κυρία μου! Ναι, ωραία μου, κυρία! Μα τι νομίζατε, ότι θα κάνετε πάντα το τι θέλετε εσείς? Ότι θα απολαμβάνετε τώρα τα καλά της ζωής στην αιωνιότητα. Η κυρία θέλει αρώματα. Η κυρία θέλει κοσμήματα. Η κυρία θέλει φορέματα. Να γλύφουν το σμιλεμένο από χρυσό κορμί της. Και τώρα δεν τις φτάνουν όλα αυτά. Η κυρία θέλει και κόμμα. Ναι, ναι. Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Είχα δει πως κοιτούσε το ταχυδρόμο. Είναι πολύ νεότερο σας. Κι όμως αυτά τα νιάτα είναι που χαρίζουν λίγη πρόσκαιρη χαρά στη ματαιόδοξη ζωή σας. Ξεγελάτε έτσι τον εαυτό σας. Σε στερεί νομίζετε για την προσωπικότητά σας. Ναι, και γι' αυτό. Είστε έξυπνοι και καλλιεργημένοι. Και πες το! Πελούσι. Ναι, γι' αυτό. Πώς! Να μην σας ενοχλεί μετά από όλα αυτά. Η Κριστίν! Λέα! Πώς? Ναι, ναι. Σωστά. Η Λέα. Όμως η Λέα βρίσκεται εδώ μπροστά σας. Έχει καθαρή τη σύνδεσή της και δεν φοβάται τίποτα. Φοβάστε σαφώς. Όλα αυτά τα φορέματα και τα κλειπά έπιπλα. Νιώθετε τώρα να παίρνουν σάρκα και οστά και να σας κρύβεστε πίσω από τα λουλούδια σας, πιστεύοντας την ιδέα ότι μια θεϊκή δύναμη θα παρέμβει για να σας εξηλαιώσει. Οι υπηρέτριες, ήρθε η ώρα να επαναστατήσουν. Τώρα θα δείτε που θα πάνε τα λούσια σας και οι μεγάλες σας περιπέτειες θα γίνουν ανάμνηση. Και πρώτα απ' όλα αυτός, ο κύριος. Όχι, όχι αυτός. Όχι, όχι. Τι σας πιάνω πόνος γι' αυτό. Ξέρετε εξάλλου τι είναι. Όχι, δεν θέλω να ακούσω. Ένας απατεώνας, ένας κλέφτης που εξαπάτησε και εσάς,
τίποτε παραπάνω. Υπομονή και τα ωριά της. Αυτό δεν επιτρέπεται να πει τίποτα παραπάνω. Σιγά τα μούτρα που θα με απαγορεύσουν να μιλήσω. Έχετε δει τα χάλια σας στα καθρέφτη. Ορίστε. Δείτε σ' αυτό. Τι ωραία που είμαι. Ποτέ δεν είμαι τόσο όμορφη. Λες κι αυτός ο κίνδυνος που διατρέχει να μου έδωσε λάμψη και σαν τάρτα και νιώθω. Λέα! Κοίτα πώς λάβει το πρόσωπό μου μέσα στον καθρέφτη. Ενώ το δικό σου δεν φαίνεται καθόλου. Δεν υπάρχει, Λέα. Δεν σε βλέπω. Αφού δεν υπάρχω, τότε καλύτερα να πάω στην κουζίνα. Ναι! Μην τσακιστείς να φας. Αυτός είναι ο φόρος για μια ντρέ. Βέβαια, θα έπρεπε να ήταν πολύ εύκαστη, μάλλον η
να που πάγω, ε! Σίγουρα. Το τέλος της χαμερής ο φίτας μας θα ερχόταν. Αυτά πρέπει να κάνουμε, Λέα! Να την κάνουμε κομμάτια! Σιγά, για όνομα! Πού είναι έρθει! Άσε με πια όλο με τους φόβους σου! Μη σε δει, μη σ' ακούσει, μη σε νιώσει να υπάρχεις! Πάλι σε έπιασε! Πες τα λοιπόν να ξεκινάς. Γιατί εγώ πια δεν σ' ακούω. Και αν σε πιάσει, εσύ θα τα έχεις πει. Εγώ δεν συμμετέχω. Είσαι καμένη η σοφίτα μας. Σ' αυτήν ζούμε αιώνια φυλακισμένες. Είναι θρυπτή και απέσια και ψωριάρικη. Θέλεις μαζί της, είμαστε ψωριάρες. Ψώρα! Τα ακούς! Ψωριάρες! Τα άκουσα όλα. Και τι έχεις να πεις, Κριστίν? Κοίτα λίγο στο παράθυρο, γιατί πριν δεν μπορούσα να διακρίνω τίποτα στο σκοτάδι. Καλή κυρία, όλα αυτήν έχεις στο μυαλό σου. Σε παρακαλώ, άκουσε με. Δεν μπορώ να διακρίνω τίποτα στο σκοτάδι. Είπα, όλα αυτήν έχεις στο μυαλό σου. Και εγώ σου λέω ότι είναι καλή και μας αγαπάει. Τι είπες, Λέα? Τι είπες μόλις τώρα? Μας αγαπάει. Όπως τις πολυφρόνες της, όπως τα μάρμαρα του μπάνιου της και τα ελεφαντόγοντα και τα χρυσαφικά της. Σύντομα έρχεται η ώρα της. Δεν θα καραβήξει για πολύ. Παρέθηκα να παίζω κάθε βράδυ το παιχνιδάκι και μετά να πηγαίνω και να κρύβομαι στο κλουβί μου. Έρχεται η στιγμή της! Σιγαριά, μου τα χαρίς! Πες! Πες για την καλοσύνη της κυρίας. Καλοσύνη! Καλοσύνη της κυρίας! Είναι εύκολο να έχεις καλοσύνη και να είσαι μεγαλόκαρδη όταν είσαι εσύ η πλούσια και η όμορφη. Αν είσαι υπηρέτρια όμως, αν κάνεις όλη μέρα τη διαδρομή, νεροχέτη, μπάνιο, κρεβατοκάμαρα και δική σου μετάλλια είναι το ξεσκορόπανο, τότε πόση υπομονή μπορείς να έχεις για καλοσύνες! Να τις βράσω τις καλοσύνες. Αν και είσαι σιλέα, να υποκρινέσαι την καλή, κοροϊδεύοντας τον εαυτό σου, φιένοντας κάθε βράδυ από το δωμάτιο, κόβοντας βόλτες στο σαλόνι και να μου παριστάνεις τη βασίλισσα. Εγώ προτιμώ να με πιάσεις τα πράσα να τη βρίζω. Τουλάχιστον εγώ θα έχω τα κότσια που θα τα πω μπροστά της. Όχι όπως εσύ! Έτσι πιστεύεις ότι θα καταφέρουμε να το χωρίσουμε, ε? Κατηγορώντας η μία στην άλλη. Κι εσύ είσαι άριστη, νομίζεις. Δεν έχω γράμματα για τη γούνα σου. Τι έχεις, μωρέ, να πεις εσύ για μένα? Ξέρεις πολύ καλά τι έχω να πω. Εσύ το με ανακάτεψες πρώτη. Ωρές, ώρες, με κάνεις και σε συγχαίρομαι. Εσύ εμένα. Εγώ σε συγχαίρομαι. Ποτέ δεν θα βρίσκω ως πρόφαση το ταχύδρομο για να βάλω τα ρεζιλίκια σου στη φόρα. Ποτέ! Τα ρεζιλίκια μου! Τι λες, Λέα! Τα δικά μου ρεζιλίκια ή τα δικά σου! Έχεις να πεις τίποτα για μένα, ακούς! Τίποτα! Να πεις για το χλάδο που έστειλα στην αστυνομία! Μόνο εγώ θα το λουκούσα! Όσο για το αν είμαι φαντασμένη, να σου θυμίσω τα χθεσινοβραδινά. Ναι, που έκανες εσύ την κυρία και φορούσες εσύ το λευκό φόρεμα και έλαβες τόσο πολύ από τη χαρά σου που ετοιμαζόσουν να φύγεις κρυφά παρέα με τους κατάπτυξους. Όταν θα σκεφτώ τις πιο εφάνταστες ιστορίες για να σε ικανοποιήσω. Έφαγα όλο το βράδυ, ναι, ήταν τόσο μαγικά. Ναι, έλαβες, σου λέω, και ακολουθούσες από πίσω τον αγαπημένο σου σε σκυλάκι. Σου τρέχει την ίδια σάλι. Ναι, τι ωραία που ήταν, Κριστίν. Λέα, μαμό, το λέα. Το βλέπω πάλι. Βεβαιώσαστε μαζί, κάπου μακριά από
στην Γαλλία, στην Καραϊβική, στις Μαλδίβες, δεν έχει σημασία. Φτάνει που είσαι σαν μαζί. Είσαι μαζί του, Κριστίν. Τι ωραίο όνειρο. Είσαι μαζί μου, Κριστίν. Τι χαρά! Να, να, να. Γιατί ευτυχία που έμαθες, ε! Τώρα και την ευτυχία που έμαθες, ε! Και εσύ τα ίδια έκανες πριν λίγο που έκανες την κυρία. Τα ίδια δεν έλεγες ότι τάχα μου θα τον ακολουθούσες όπου και αν πήγαινε. Μπορεί. Μπορεί. Τι ήθελες να κάνω. Συνέχισα την ιστορία που άρχισες εσύ. Έτσι κάνουμε. Αλλά εγώ δεν είμαι τρελαμένη όπως εσύ. Που κατέληξες μαζί του στη Σοφίτα. Τα λες αυτά επειδή δεν βλέπεις τον εαυτό σου πως κάνει όταν μιλάς γι' αυτό. Αυτός τώρα βρίσκεται στη φυλακή. Εξαιτίας μας. Πώς είναι τον εαυτό μου. Το βλέπω μέσα από τον εαυτό σου. Το πρόσωπό σου. Θα γλιτώσουμε από τα αισχρόλογα και τις ηρωνίες του. Κάναμε την αρχή. Μια νέα αρχή. Ναι. Μην με κατηγορείς λοιπόν. Και θυμήσου λίγο τι έκανα με τα πράγματα του κυρίου. Όταν έψασε κρυφά τα πράγματα της κυρίας και στο τέλος βρήκα τα γράμματα που της είχε στείλει αυτός. Και μετά, συνέχισε. Τι έγινε. Θέλω να μάθω, σε παρακαλώ. Μετά, χώθηκε και το δικό σου το γεράκι μέσα. Μου δείξες μερικά γράμματα, τα πήρες και μετά πήγες να τα κρύψεις. Θες όμως το βράδυ, στη Σοφίτα μας, βρήκα και μία κάρτα που είχε στείλει ο κύριος στην κυρία. Κάνε τα δικά σου πράγματα. Τα πράγματά μου! Πώς τόλμησες! Ψάχνεις τώρα και τα πράγματά μου! Δεν είναι αυτό το θέμα μας! Ορίστε! Ορίστε, αδελφή, να σου πετύχει! Να ψάχνει και τα πράγματά σου! Δεν μπορείς να έχεις πλέον πουθενά εμπιστοσύνη. Πουθενά! Σταμάτα το θέατρο! Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι την ώρα που εγώ πάλευα από να τη στεί πάνω στο χαλί, προσπαθώντας να ψάξω στο σιρτάρι με αγωνία για τα γράμματα και με κίνδυνο να με πιάσουν στα πράσα, εσύ ταξίδευες μακριά με τον άνθρωπο που αγαπούσες και άφηνες εμένα να τα βγάλω από ένα πόδι. Αηδίες! Τώρα τα σκέφτεσαι όλα αυτά, για να με κάνεις να νιώσω άσχημα. Εγώ είχα κουβαλήσει ολόκληρο το καθρέφτη στην είσοδο και πρόσεχα μήπως φάνει κανείς. Ψέματα λες. Παραφύλαγες να μπει στον διάδρομο και να τρέξεις αμέσως να χωθείς στην κουζίνα μόλις έκανε να τρίξει εξώπορτα. Πώς μπόρεσες να σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα. Έπρεπε να έχω το μυαλό μου στον διάδρομο. Γι' αυτό στεκόμουν εκεί. Λίγο ακόμα και θα με είχε πιάσει, κυρία. Θα λες ένα σιγά μισέ. Εσύ ταξίδευες μακριά. Για εσύ τη θάλασσα στου ωκεανού, το πρόσωπό σου είναι ακόμα καμένα τον ήλιο. Αλλά είναι άλλο σου. Δεν σε χωνεύω. Μπα! Τώρα δεν με χωνεύεις κιόλας! Ναι, και... λοιπόν δεν με ενδιαφέρει ο λόγος σου. Τα κολπάκια σου τα ξέρω. Δεν σε φοβάμαι. Ένα μόνο θα σου πω. Να προσέχεις. Γιατί από τις δυο μας, εγώ είμαι η μεγαλύτερη. Γιατί σημαίνει ότι είσαι και πιο δυνατή. Νομίζεις ότι δεν τα έχω καταλάβει. Ότι τα κάνεις όλα αυτά επίτηδες για να αποφύγεις το μυστικό σου. Ποιο! Δεν κρύβω κάτι. Νομίζεις ότι δεν το είχα πάρει, Ελισία. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Προσπάθησες να τη σκοτώσεις. Με τα ίδια σου τα χέρια! Τι φαντάστηκες, Λέα. Έλα τώρα. Στα αλήθεια. Πίστεψες ότι θα έκανα φόνο. Σε είδα. Πάω να δω το παράθυρο. Κριστίν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ φοβό. Έτρεμα στο ψάρι. Ακόμα και τώρα. Κάνουμε αυτό το παιχνίδι, το μυαλό μου πηγαίνει εκεί. Βάζω τα χέρια μου μπροστά για να προφυλάξω το λαιμό μου. Εκείνη τη στιγμή δεν δες την κυρία να πρίξεις. Αλλά εμένα, Κριστίν, εμένα. Αλήθεια είναι. Πήγα να τη σκοτώσω. Το ομολογώ. Γιατί άρρωστε να το κρύψω. Και ξέρεις κάτι! Έπρεπε να τη σκοτώσω! Έπρεπε να τη βγάλω από τη μέση!
Να σε γλιτώσω από αυτή τη γυναίκα! Να μην σε βλέπω κάθε μέρα να λιώνεις και να παραζώνεις τις πίκρες και στα φαρμάκια της! Ήθελα να τη σκοτώσω! Το ήθελα! Γιατί σ' αγαπούσα! Σ' αγαπούσα πολύ, Κριστίν! Κι ας ήξερα ότι σε θα έπρεπε πρώτη και καλύτερη να με παραδώσεις στην αστυνομία. Μη φοβάσαι, Λέα. Εγώ είμαι η αδερφή σου. Φοβάμαι την αγούλα. Δίκιο έχεις. Σε παρακαλώ. Όπου να έχω γυρίσει. Δεν τη σκότωσα. Δεν μπόρεσα να τη σκοτώσω. Φοβήθηκα. Έχασα το θάρρος μου κι εγώ. Όταν στάθηκα από πάνω της, μου κόπηκαν τα γόνατα. Σε μια στιγμή, νόμιζα ότι θα μπορούσα. Άπλωσα τα χέρια μου και πλησίασα το λαιμό της. Κοίταζα για λίγο. Μου ανάσαινε γλυκά. Κοίταζα και το σεντόνι που φούσκωνα από μέσα και έλεγα «Μια! Αυτή είναι η κυρία». Τότε σε μια στιγμή γύρισε μέσα στον ύπνο της και εγώ τρόμαξα πάρα πολύ. Μάζεψα τα χέρια μου και μείνα ακίνητη. Δεν ήθελα να με δει. Φτά. Όχι, Λέα. Εσύ έλεγες πως σου κρύβω πολλά. Άσε με λοιπόν και θα δεις πόσα έχω να σου πω ακόμη. Στο τσάκι δεν το έκανα. Μια σταγόνα φόβο μας χώριζε. Λίγο ακόμη ήθελα, όταν είχα σηκώσει τα χέρια μου, να κλείσω αυτή τη χούφτα. Σκέφτηκες ποτέ το Θεό. Σκέφτηκες τι μπορεί να πας στην κόλαση. Την αμαρτία. Λέα, σύνελθε. Δεν υπάρχει κόλαση. Κι αν υπήρχε Θεός, θα μου έδινε τη δύναμη να το κάνω. Να τα καταφέρω να μας ελευθερώσω μια για πάντα. Βαρέθηκα μια ζωή ολόκληρη να γονατίζω συγκονίσματα και να παρακαλάω. Όλα σε διαπράγματα. Τι σημασία έχει να σταυροποδιέσαι και να παρακαλάς. Όταν μέσα σου πονάζει, Λέα. Τι αξία έχει να κρύβεις αυτόν τον πόνο πίσω από τα ράσια και τα κοκοσκίνια. Και τον καταπνίγεις μέσα σου. Είδες τον δικό της πόνο όταν έμαθε για τον αγαπημένο της. Άστα αυτή ολόκληρη. Λαμποκοπούσε από τον πόνο όταν έμαθε ότι ο κύριος ήταν ένας κλέφτης. Χάλασε τον κόσμο. Σήκωσε το ανάστημά της μέχρι και στην αστυνομία, νομίζοντας ότι θα τους εξαγοράσει τη τιμή. Και τώρα θα μείνει στη μοναξιά της. Τι ωραία που θα είναι όλα. Όλο αυτό το παράθυρο, μόνο αυτός απασχολεί. Έλεγξε πια αυτό τον ηλίθιο φόβο σου. Άφησε με εδώ για λίγο με το Μαρινάρ! Ας έρθει τότε να μας προσγειώσει πάλι με τα χτυπήματα και τις απειλές της. Να μας δώσει δυο χαστούκια και να μας αποτελειώσει. Σε παρακαλώ, άσε με! Ορίστε πια, πήγαινε. Κάτσε να βλέπω. Πώς? Κάτι. Βγήκε! Είπε...
αφήσουν προσωρινά ελεύθερο. Τελικά εξαγοράζεται και η τιμή. Αφού είναι τιμή. Σωστά. Έχει μια αξία. Μεγάλη. Και τώρα πάνε όλα. Αν ο κύριος έρθει πίσω στο σπίτι, θα τα κάνει όλα. Ρημαδιό. Μέχρι να αποδειχθεί ποιος θα την έφερε. Θα μας ανακαλύψει. Τώρα τα πράγματα. Μάζευε. Από λεπτό σε λεπτό θα έρθει η κυρία. Και αυτός γιατί πάει πρώτα στο 8ο θαύμα και δεν έρχεται εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μάζευε. Ας αρκεστούμε στο παιχνίδι μας. Αυτό μας έμεινε μόνο. Θα τα ξεσπάμε εκεί πέρα μέχρι να ρέψουμε. Μέχρι να μας καταλάβει. Σίγουρα που μας καταλάβει. Όλα τα καταλαβαίνει. Μια στιγμή που θα ξεχαστούμε, που κάτι θα μας ξεφύγει και όλα αυτά εξαιτία σου. Επειδή εσύ δεν βρήκες τη πίδα μου. Καλή Χριστόλα πάνω μου! Δεν πειράζει. Θα δεις που θα τη βρέω εγώ τη δύναμη. Να πεις τη δύναμη, Κριστίν. Που είμαστε ίδιες. Τι μπορούσα να κάνω, Λέα. Αφού ήταν σκεπασμένο στο λαιμό. Ήμουν τόσο κοντά της, λες και είχα μπει στο όνειρό της. Μόλις έκανα όμως ότι θα σηκώσω το χέρι μου, τίποτα. Όλα σταματούσα. Και πρέπει να ανασηκώσετε το σεντόνι για να βρω το λαιμό της. Σίγουρα και το σεντόνι θα ήταν απαλό και το σκοτάδι μαζί. Δεν γίνονται τέτοιες δουλειές. Μεσημέρι θέλει. Εγώ πρέπει να την αλλάξω. Μ' ακούς, εγώ. Είναι και το υγρό! Ποιο? Τον καρδενάλεα! Λες. Δεν αποκλείεται. Λίγες δόσεις παραπάνω. Πιο εύκολη υπόθεση. Το καρδενάλεα. Με αυτό θα έρθει η σωτηρία μας. Δεν το πια τα παραγγέλματα! Δώσε μου την πετσέτα. Πιάσε τα ματαλάκια. Ξέπλυνε τα μαρούλια. Κόψε κρεμμύδια. Καθάρισε τη λεκάνη. Τέρμα όλα αυτά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Θα ορίζουμε τους εαυτούς μας. Έλα. Έλα, ξάπλωσε λιγάκι να ξεκουραστείς. Θυμάσαι. Τότε στο όρθανο γραφείο, έξω στο βράδυ. Τρώμασταν όλα τα κουφίματά μας. Μοιάζαν έρθει. Μακριά από τις ελπίδες τους. Ναι, θυμάμαι, Λέα. Κοιμήσου τώρα, μωρό μου. Κοιμήσου, Λέα. Κλείσε τα μάτια. Εγώ είμαι εδώ. Χριστή. Χωρίς σκέψη, χωρίς λύπη, χωρίς ντροπή. Μεγάλα και ψηλά γύρω μου χτίσαν τύχη. Δεν έχω άλλη να σκεφτώ ανατροπή. Συνηθισμένο το μυαλό μου απ' την τύχη. Αυτό είναι και λέω. Μπράβο! Δυο κι έχω πράγματα πολλά έξω να κάνω. Κι όλα τα τείχη που έχτισα δεν θα προσθέσω. Μα όσο κι αν σε έφυγα τους πίστες δεν προφτάνω. Πριν καταλάβω τι σειρά το προσπέσω. Όχι. Αυτά είναι όλα δυναμίες, πάθη του μυαλού. Τι έπαθες? Όπου να δεν θα έρθει. Να στρώσουμε το σχέδιό μας. Θα τη ρίξουμε το καρδενάλ μέσα στο τήλιο. Έλα, μη χάνεις το κέφι. Τραγούδα μαζί μου και χαμογέλα. Δεν θα το κάνεις. Πιάσε το χέρι. Διότι έχω πράγματα πολλά έξω να κάνω. Κι όλα τα τείχη που έκτισα δεν θα προσέξω. Όσο κι αν ξέφυγα τους θύσες δεν προφτάνω. Πριν καταλάβω πιστικά το κόσμο έξω. Αυτή! Φερείς! Πρέπει! Εν δύο κουταλάκια! Ούτε ένα λιγότερο! Πέντε κουταλάκια! Λιγότερα
τώρα. Θα την αρκώσουν απλά. Περισσότερο θα τις φέρουν με το. Κατάλαβα, κατάλαβα. Το βαξιδάρκα. Έλα! Γρήγορα, γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο τώρα για τέτοια. Και πούσε, βάλε και πολύ ζάχαρη. Να είναι γλυκό, όπως το πίνει, να είναι δυνατό. Έλα σου, το κάνω εγώ βαρύ και σήκωτο. Δεν θα το κάνεις, Λέα. Είμαι σίγουρη πως το θέλεις. Δεν θα το κάνω. Έλα εδώ. Μάλιστα, κυρία. Άνοιξε την τουλάπα και μείνε εκεί. Θα προσέξεις με το τσαλακώσεις. Βοήθαμε. Μάλιστα. Έχω φοβερό πόνο κεφάλι. Η Λέα πήγε να σας ετοιμάσει το τίλιο σας. Μ' αυτό θα ηρεμήσει. Καλά, καλά. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ναι, τα λουλούδια εννοώ. Μα αφού σας αρέσει. Σας έχω πει να βάζετε όρια. Αλλά εσείς μια ζωή θα ξεπερνάτε. Αυτά τα λουλούδια είναι από τον κήπο μου. Δεν θα πεις λέξη. Εσύ είσαι εδώ μόνο για να ακούσω. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ να ανοίξετε την πόρτα. Καθαρίσα, κυρία, το πάγκο της κουζίνας και η έβρισκοντα στη τουαλέτα και έπειτα αμέσως τρέξαμε και δύο θα σας υπηρετήσω. Πολλά λόγια λες. Ξέρεις καλό ότι δεν μου αρέσει να μιλάτε πολύ. Ειδικά τελευταία. Συγγνώμη, κυρία. Έλα μαζί. Μάλιστα. Σταμάτα να λες αυτά τα μάλιστα. Φαίνονται τόσο ψεύτικα. Αν θες να δείξεις με τα μέλια, μπορείς να το δείξεις με πράξεις. Αμέσως. Πιο μαλακά. Πιο αργά. Τώρα κάτι γίνεται. Μπορεί και να την γλιτώσεις από άλλες αγκαρίες σήμερα. Δεν ξέρεις πόσο πολύ περπάτησα για να φτάσω στο τμήμα. Είχε σκαλιά και το έδαφος ήταν σχεδόν τσιμένο. Είναι άθλιες οι συνθήκες στα κελιά. Ο κύριος περνάει πολύ άσχημα. Βλέπεις, όλοι τους συμπεριφέρονται σαν να είναι κανένας κακοποιός. Να βαριάζουν τίποτα στις εκλογές. Ακόμη και εμένα. Κοίταζα με τόση υποψία. Θα μπορούσα να τους εξαγοράσω όλους. Να τους δώσω όσα ήθελα για να τον ελευθερώσω. Χαρά στους μισθούς που παίρνουν. Για να μας κάνουν τους καμπόσους στα φτωχαδάκια στην φυλακή. Αν ήξερα ποιος τον κάρφωσε στην αστυνομία. Ποιος τον εξαπάτησε και που έστησε αυτή τη παγίδα με τέτοιο δόλιο τρόπο. Θα τους σκότωνα με τα ίδια μου τα χέρια. Θα τον ανέστενα. Ξανασκότωμα. Γιατί σταμάτησες. Και έπειτα έρχομαι εδώ και αντικρίζω αυτά τα λουλούδια. Τα συχαμένα λουλούδια σας. Δεν θέλω να μου απολογηθείς, ξέρω. Αυτά βάζατε πάντα. Αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Χωρίς τον κύριο τι να τα κάνω τα λουλούδια. Τι να κάνω τα αρώματα και τα φορέματα και τους έρωτες. Ποιος θα τα δει, ποιος θα τα απολαύσει. Σταμάτα. Αμέσως, κυρία. Ευχαριστώ. Ήταν χάλια, Κριστίν. Ένα σχέτο χάλι. Άθλια η ψυχολογία του. Ο κύριος ήταν σωστό ράκτος στον ύπη. Ποτέ μου δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Αν τον έβλεπες τι φορούσε. Εσύ καλύτερα ρούχα φοράς αυτή τη στιγμή, μη χειρότερα. Κι εγώ, που το πας. Να βρεθώ σε ένα τέτοιο μέρος. Μια κυρία μες στα καταγόγια, μες στην υγρασία. Σκέτη κόλαση. Ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω. Ελάτε, κυρία. Μη χαλιέστε. Έτσι είναι οι φυλακές. Να λέτε που έχουν εξελιχθεί στις μέρες μας. Ναι, σίγουρα. Έχουμε αλλάξει πλέον τα γεωργία. Οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί στο 30.
Παλιότερα ο πατέρας μου μου έλεγε ιστορίες που στη φυλακή έστρωναν βρεγμένα άχυρα κάτω του φόβου. Τώρα τουλάχιστον υπάρχει πέτρα κρατημένη. Σίγουρα θα άξιζε ένα πολυτελές σκελί. Δεν έχει μάθει σε τέτοια ο κύριος. Όσο σκέφτομαι ότι γύρω του θα βρίσκονται δολοφόνοι και άλλοι κακοποιοί, με πιάνει κρίση. Όχι, κυρία! Μην με πας. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα. Απομακρύνσου. Συγγνώμη. Μείνε μακριά μου, μείνε. Ορίστε! Μην το ξανακάνεις αυτό, θα ζαλίζομαι. Μα να βοηθήσω! Ησυχία! Φέρε μου το φάρμακο. Το ποτήρι πρέπει να είναι στο κομωδίνο μου εδώ ή στην τουαλέτα. Πάω να σας το ξεκρίνω. Ήρθε η κυρία. Ναι. Την έπιασε πάλι κρίση. Τι θα κάνουμε. Το τύριο είναι έτοιμο. Κριστίν, τι θα γίνει. Τι κάνεις εκεί, κορίτσι. Μιλάτε ενώ υποφέρω. Γεια σου. Αυτό που σου είπα. Μάλιστα, κυρία. Με συγχωρείτε, κυρία. Σας έδωσε και κυρία σας. Είναι ζεστό και δυνατό, όπως σας αρέσει. Δεν βλέπεις μπροστά σου. Ή κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Είμαι σε θέση να πει ο τύριο αυτή τη στιγμή. Υποφέρω. Πάω να σας φέρω, κυρία, ένα καφέ να ποντίρι. Και εσύ, Λέα, πήγαινε να ετοιμάσεις ένα ζεστό λουτρό στην κυρία. Όχι. Την θέλω εδώ. Μάλιστα, κυρία. Πλησίασε. Δική σου ιδέα ήταν τα λουλούδια. Μάλιστα. Η Κριστίν δεν έχει καμία ανάγκη. Καλύπτεστε, ναι. Ξέρεις κάτι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι το καλό που έχετε, ίσως και το μόνο καλό που έχετε. Πιάσε την καρδιά μου να δεις πώς κρυπάει. Ακούγεσαι. Να δεις πόσο δυνατά. Όσο πάει και χτυπάει πιο δυνατά. Όλο και πιο δυνατά. Όλο και πιο δυνατά. Όλο και πιο δυνατά και μια όμορφη και ηλιόλουστη μέρα θα σκάσει. Θα γίνει κομμάτια. Και εγώ θα σωριαστώ κάτω, πλάι στα λουλούδια σας, τα νεκρικά σας λουλούδια. Τον τάφο μου ετοιμάζεται εδώ μέσα! Έτοιμο! Κυρία, να, κοίτα. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σκάσω. Ελάτε σε κύπατε στη θέση. Μπορώ και μόνη μου. Τώρα θα ηρεμήσουμε σε λίγο. Η κυρία έλεγε για τα λουλούδια. Θα πήγε κάπως υπερβολικά. Φτάνει με αυτά. Ο κύριος τώρα με απασχολεί περισσότερο. Γιατί ναι, ήταν πολύ άσχημη στη φυλακή. Όλο το απόγευμα το πέρασα σε σκοτεινούς διαδρόμους. Οι άνθρωποι ήταν αυτοί. Οι άνθρωποι ήταν αυτοί, Θεό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φάτσες ήταν. Ακόμη βλέπω καθώς ο κάτω μπροστά μου. Ανέκφραστοι άνθρωποι που κοιτάζουν κενό. Τα σώματά τους σχέτως πάγους, το βλέμμα τους κίτρινο σαν το κερί. Τόσο πας κυκροπά χωρίς χαμόγελο. Βλέμμα που κουμμένο στην πίσα. Που πας εσύ, δεν πάω από κυρία. Με περνάς για ηλίθεια. Όχι. Για ανέθεια, γυρνάς πλάτη. Γύρισε, να σε βλέπω. Λέω, μάλιστα κυρία. Τι συμβαίνει με εσάς. Συμπεριφέρεστε πολύ περίεργα. Να, όχι κυρία. Δεν μου αρέσει αυτό. Κυρία, άφησε να σας ασκήσω. Για μισό λεπτό να σας πείσω όλες τις απορίες σας. Λέω. Άφησε τι. Είχαμε κι εμείς μια δύσκολη μέρα. Πρώτον, γιατί έπρεπε να καθαρίσουμε ολόκληρο το σπίτι. Δεύτερον, γιατί έπρεπε να πλύνουμε το εικονοστάσι, να μαγειρέψουμε το αγαπημένο σας φαγητό, να στολίσουμε τα αγαπημένα σας λουλούδια, να θρυνήσουμε για το γλυκό μας κύριο. Αλλά εγώ, παιδιά, ανέλαβα να σας ετοιμάσω τα αγαπημένα σας στήλη. Ναι, ίσως έχετε κι εσείς κάποιο. Ορίστε, κυρία. Α, να σου πω. Μάλιστα. Θα πλησιάσετε εσείς σήμερα. Πολύ αναστατωμένες σας βρίσκω. Όχι, κυρία, εμείς. Ναι, ναι, ορίστε. Περιμένω μια δικαιολογία. Δεν έχετε τίποτα να πείτε. Πάρε, κορίτσι μου, αυτό το κλείδο. Δεν θα πείτε, κυρία. Φαγωθήκατε με αυτό. Θα ρίσκευαλθήκατε να με δηλητηριάσετε. Αφού μισέ το μου στην τουαρέτα.
Είναι. Ποιος το έβαλε αυτό εκεί. Κυρία, να σας εξηγήσω. Εγώ το μετακίνησα. Τι δουλειά έχεις στο δωμάτιό μου. Ξέρεις καλά, ούτε εδώ μέσα δεν θέλω να μπαίνετε. Ειδικά όταν λείπω. Δικό μου είναι το φταίξιμο, κυρία. Ναι, λέγε. Περιμένω να ακούσω. Κυρία, σας παρακαλώ. Λυπηθείτε μου, αλλά συνέβη κάτι πάρα πολύ άσχημο. Το άφησε να πάω μας. Τι λέει. Ο ταχυδρόμος. Ξέρετε, αυτός που παίρνει τις καθημερινές και αφήνει τα γράμματα και τα χαμογελά του. Σήμερα το πρωί το πιο θα περνάει με μια ευκατάστατη γειτόνισσα. Γειτόνισσα. Τι λέει η αδερφή σου. Την αλήθεια, κυρία. Ήταν τσιμπημένη μαζί του. Λέα. Με τον ταχυδρόμο. Σχεδόν η αλήθεια είναι πολλά δικαιώματα. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Είναι ανικοί έρωτες. Δηλαδή όλοι οι έρωτες. Όπως και ο δικός σας, κυρία, με τον αγαπημένο σας. Η Λέα δέχτηκε και αυτή μια προσβολή. Ένα μαχαίρι στην καρδιά. Ναι, βλέπω. Καλά. Σήκω πάνω. Σήκω τώρα αμέσως πάνω, είπα. Μάλιστα. Για αυτή τη φορά συγχωρήσα, πρώτο κυρίου. Είναι όμως η τελευταία φορά που καταναλώνετε κάτι χωρίς να λάβετε την άδεια. Την επόμενη φορά που κάποιο χεράκι υπηρέτριας θα τρυπώσει στα προσωπικά μου αντικείμενα και θα σκαλίσει κάτι, θα κοπεί επί τόπου. Έγινε σαφής. Μάλιστα. Παρέχουμε μετά. Πήγαινε να το ξαναζεστάνεις. Έχει παγώσει. Μάλιστα. Ναι, ξέρω τι θα λες. Πως έχω όρεξη τώρα για ζεστά ροφήματα και το πέρασα. Την ίδια ώρα που ο κύριος βρίσκεται στην φυλακή. Την ίδια ώρα που εκείνος είναι μόνος του, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, χωρίς τσιγάρα. Δεν ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει φυλακή. Είστε πολύ τυχερές, Χριστίνη, που βρίσκεστε σε αυτό το σπίτι. Είστε πολύ τυχερές που σας πήραμε εδώ. Το ξέρουμε καλά, κυρία. 7 χρόνια δουλεύουμε σε αυτό το σπίτι. Σας είμαστε πραγματικά ευγνωμονές. Το ξέρω, το ξέρω. Πώς να μην είστε. Είναι αθώος, Χριστίνη. Ο Κύριος είναι αθώος, κατάλαβες! Κυρία, που πάμε! Ξέρω τι λέτε όλοι σας. Το θεωρείτε ένοχο. Όχι, κυρία. Εμείς ποτέ! Ακόμη και να ήταν, να ξέρεις καλά ότι εγώ πάλι μαζί του θα πήγαινα. Θα γινόμουν συνένοχός του. Θα πήγαινα μαζί του στα πιο μακρινά όρη, μακριά από τη Γαλλία, πέρα από τον Ατλαντικό. Νομίζεις ότι δεν θα βγει. Όχι, κυρία, δεν είπα κάτι τέτοιο. Πιστεύεις ότι στα αλήθεια θα μείνει αιώνια σε ένα σιδερένιο κελί ανάμεσα σε τόσους αλίδες και δολοφόνους. Ενώ εσείς θα τρώτε, θα πίνετε και θα απολαμβάνετε τον αέρα της πολυτέλειας του σπιτιού μου. Κάνετε λάθος, κυρία. Όχι! Πόσες εντολές παραμπήκατε σήμερα. 1, 2, 3, 4! Η μεταμέλεια είναι το καλύτερο πράγμα, δεν νομίζεις. Έχω βρει, νομίζω, τους τρόπους για να σας κάνω να μετανοείτε. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Έλα εδώ. Μάγκλα, έλα, μη φοβάσαι. Πάει, πέρασε. Κάθισε! Μπορείς να ξεκουραστείς. Λίγο. Τι λέμε σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Τι. Και κυρία. Ναι. Κυρία, ας λένε. Συνηθίσατε, Χριστίνη. Συνηθίσατε να σας φέρουμε καλά και να σας προσέχουμε. Πείτε μου μέχρι τώρα αν σας έλειψε κάτι. Δεν σας έδωσα φαγητό. Δεν σας έδωσα στέγη. Σας ευχαριστούμε, κυρία. Σε ένα ορφανοτροφείο μεγαλώσατε. Βρεθήκατε στα καλύτερα σαλόνια. Είναι αλήθεια, κυρία. Είστε πολύ γενναιόδοροι. Σας είμαστε υπόφελες γι' αυτό. Το ξέρω, το ξέρω. Φυσικά και είστε. Να, πάρε λίγο άρωμα. Μέχρι και αρώματα σας βάζουμε. Και φορέματα σας δίνουμε. Είστε πολύ καλοί. Όπως να ξέρετε, κι εμείς έχουμε περάσει πολλά!
Ναι, καλά. Στα ορφανοτροφία, όπως γνωρίζω, πάλι περνάτε ζωή και κότα. Κάνετε λάθος, κυρία. Το δικό μας ήταν το πιο αυστηρό καθολικό ορφανοτροφείο στη Γαλλία. Ίσως το χειρότερο σε βαρβαρότητα. Με καθόλου καλό φαγητό. Βλέπεις, θα ήθελα να μάθω. Δεν μου έχετε πει πολλά για το παρελθόν σας. Είχαμε άσχημα παιδικά χρόνια. Η οικογένειά μας ήταν κατά κάποιο τρόπο προβληματική. Ναι, ναι, τα έχω ξανακούσει. Όπως και οι περισσότερες φτωχές οικογένειες στην περιφέρεια. Όχι, κυρία. Τη δικιά μας ιστορία δεν την έχετε ξανακούσει. Μεγαλώσαμε εδώ, στο λιμάνι. Η μητέρα μας είχε μια προβληματική σχέση με τον πατέρα μας. Κρίθηκε κατάλληλη να μας μεγαλώσει και μας ανέλαβε την πρόνοια. Μας έστειλαν στο ορφανοτροφείο. Καλά, ο πατέρας σας δεν έκανε κάτι. Ο πατέρας μας έπινε. Ήταν άρρωστος. Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Στην ψυχή του και στην καρδιά του. Ήταν ανισόρροπος. Όλοι τους έκαναν άσχημες πράξεις. Είχαμε πολύ άσχημα παιδικά χρόνια, κυρία. Γι' αυτό μη μας λέτε ότι έχουμε περάσει καλά. Και στη συνέχεια στο ορφανοτροφείο. Είμαστε ανισόπλιστες. Και έπειτα εδώ, όπου συνεχίζουμε να είμαστε ανισόπλιστες. Στην πραγματικότητα, έχουμε χρόνια να δούμε το φως του ήλιου. Δεν θυμάμαι πραγματικά πώς είναι. Το πράγμα. Το φως. Το φως. Υπερβολές. Καθόλου, κυρία. Σκεφτείτε κι εσείς, πότε μας είδατε να βγαίνουμε έξω όλα αυτά τα χρόνια. Αν κάτσετε και σκεφτείτε, θα δείτε πως δεν διαφέρουμε και πολύ από όλους αυτούς τους φυλακισμένους που μας λέτε. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους. Δεν νομίζετε. Σιωπή! Αυτό είναι βλασφημία. Πώς το λέμε, σκόφτες, χωρίς την αδειά μου. Διαφήλειο σας είναι και πάλι σωστό. Τι χτύπησες. Η αδελφή σου είχε ένα εργατικό ατύχημα. Πώς. Είσαι καλά. Καλά είμαι. Αρκετά. Μόνο τους εαυτούς σας είχατε. Σύντομα όλα αυτά τα ακριβά έπιπλα, τα κοσμήματα, τα αγαπημένα μου φορέματα θα τα πάρετε όλα εσείς. Το βλέπω εγώ. Δικά σας δηλαδή. Να τα κρατήσετε τα φορέματα σας, κυρία. Τι είπες. Γιατί να τα πάρουμε εμείς, να σας χρειαστούνε. Τίποτα τελείωσε ακόμα. Να πάρετε κι άλλα, πολλά φορέματα. Τι λέω. Δεν μπορώ να έχω πλέον άλλες πολυτέλειες, όσο ο Κύριος βρίσκεται στην Ελλάδα. Για μένα τώρα ξεκινάει το πένθος. Τότε θα μπορούσατε να αγοράσετε μάπους. Με κοροϊδεύεις με την υπηρέτρια. Είσαι αφελής. Αφήστε. Αφήστε την. Την πείστε εμένα. Καταφέρατε να με αναστατώσετε πάλι. Το κεφάλι πονάει ασταμάτητα. Το τήλιο, Χριστή. Πήγαινε το τήλιο στην κυρία. Θα της κάνει καλό. Θα της κάνει καλό, ναι. Ορίστε, κυρία. Πιείτε. Σας είπα πως θα το πιω όταν θελήσω εγώ. Λέα, πήγαινε να φτιάξεις ένα καινούργιο τήλιο στην κυρία. Όχι, δεν θα πάει πουθενά. Εσύ, Κριστίν, ετοίμασέ μου το λουτρό. Το λουτρό μου φίλησε. Ένα μπάνιο θα με βοηθήσει καλύτερα. Έχεις 10 λεπτά. Αμέσως. Περίμενε. Σε έβαζα στην πετσέτα της κυρίας. Ευχαριστώ, Λέα. Πάνω στη συγχυσή μου το περίμεσα. Ναι, ναι, αδερφική συμπόνια και αλληλοκατανόηση. Λέα. Ναι, κυρία. Δεν θα μαζέψεις αυτό το τίλιο. Μάλιστα, κυρία.
Το κεφάλι μου, το σπόρο σου. Και πώς να είναι τώρα ο κύριος. Πώς να περνάει. Και εσύ, Λέα, κορίτσι μου, πέρασες άσχημα παιδικά χρόνια. Όπως η αδερφή σου. Τι πράγμα? Πριν λίγο είχαμε μια συζήτηση με την αδερφή σου για την παιδική σας ηλικία. Πέρασατε τόσο άσχημα. Αυτό δεν με απασχολεί πια. Είναι αγενές να μην απαντάς στην ερώτηση της κυρίας. Ναι, κυρία. Περάσαμε πολύ άσχημα. Θα ήθελα να ακούσω. Να ξεχαστώ. Η ζωή σας φαίνεται τόσο αλόκοτη και τόσο αστεία. Αστεία. Τι σας φάνηκε αστεία στη ζωή μας. Απαπ! Δεν σου έδωσα το ελεύθερο για να σηκωθείς. Δεν καθάρισες καλά. Μα δεν είδατε καν τι καθάρισα, κυρία. Μα τι μιλάς. Θες να σε τιμωρήσω και σένα. Όπως την αδελφή σου. Όχι, κυρία. Απλά, κυρία, τι έχουμε πει ότι θα λέτε. Η Κριστίν δεν σου έμαθε τίποτα. Με συγχωρείτε, κυρία Βενσελέτη. Ορίστε. Όλοι μπορούν να μάθουν. Άκουσε με τώρα, Λέα. Αναρωτιέμαι αλήθεια για την οικογένειά σας. Ο πατέρας σας, ο Μπεκρής και η μητέρα σας. Πώς είναι δυνατόν να μην ήταν ικανοί να μεγαλώσουν δυο παιδιά. Τρία. Πώς? Είχαμε ακόμα μία αδερφή. Μεγαλύτερη μας. Ο πατέρας μας χρησιμοποιούσε σεξουαλικά. Μεγαλώνοντας μπήκε στο ίδιο φωτοτροφείο με εμάς. Έπειτα κλείστηκε για πάντα σε μοναστήρι. Δεν έχουμε καμία επαφή του. Βλέπεις που σου λέω. Μπορείς να σηκωθείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες οικογένειες στις μέρες μας. Για εμάς, κυρία, δεν είναι αστείο. Ναι, βλέπω. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν και τη δική σου εκδοχή. Και θα κρίνω αν είναι το ίδιο αστείο με τις αδερφές σου. Ίσως με βοηθήσει να συνέλθω λίγο. Αφήστε, κύριε. Ξέρω εγώ τι χρειάζεστε. Υπέροχα. Τι θα θέλατε να μάθετε. Να, ας πούμε, από τι ηλικία φύγατε από το σπίτι. Δεν φύγαμε, μας έδιωξαν. Οι γονείς μας ποτέ τους δεν μας έφυγαν. Η Κριστίνα τα 7 της δόθηκε στο ορφανοτροφείο. Εγώ με το που γεννήθηκα, σχεδόν. Αρχικά με κράτησε για λίγο θείος. Και μετά ενωθήκατε. Ναι, βέβαια αυτό έγινε πολύ αργότερα. Μας έκλεισαν σε ξεχωριστά ορφανοτροφεία για να μην έχουμε μια την άλλη. Μάθαμε να ζούμε σε μια φυλακή. Όπου φαίνεται, η ζωή μας συνεχίζεται με παρόμοιο τρόπο. Μόνο που τώρα έχετε μια την άλλη. Ακριβώς. Σιγά, κορίτσι μου, πιο ήρεμα. Με πνίγεις. Σιγά, λυγιά, δεν θέλω να συμφωνήσω. Τι συμβαίνει, είναι μια τεχνική που έφερε για τους φωτοκεφάλους. Δεν θα την κάνω σωστά. Μην το ξανακάνεις. Άρα λίγο να με πνίξεις. Έτοιμο το δρόμο. Όλα έτοιμα, κυρία. Όποτε επιθυμείτε, σας περιμένει. Πιστεύετε ότι δεν έχω δύναμη. Σήμερα αισθάνομαι ότι φέρεξα την ερώτηση. Τι είναι αυτό. Γιατί το ακουστικό είναι το τηλεφώνω. Χριστίν, κυρία, δεν φταίει. Δεν σε ρώτησα, Χριστίν. Ομιλήσατε. Ποιος τηλεφώνησε. Ο κύριος! Γιατί δεν μου το είπατε. Ξεπεράσατε κάθε όριο. Ξέρατε ότι δεν θα πάτε για μένα και δεν μου είπατε τίποτα. Κυρία, να μείνετε! Ακούστε με. Δεν προλάβαμε. Γιατί δεν μου το είπατε. Ήσασταν άρρωστοι. Δεν είχαμε σώμα να σας το πλήξουμε πέρα. Θα σας το λέγαμε αμέσως μόλις συνεχούσατε λίγο. Μέσατε αμέσως στο κρεβάτι. Δεν θέλαμε να σας συγχύσουμε. Δεν σας το κάναμε. Δεν φταίμε σε κάτι. Και πάλι γιατί δεν μου το πείτε. Μα ναι, κυρία, εννοείται. Θα σας το λέγαμε αμέσως. Είναι καλά. Η Λέα μίλησε μαζί του. Κοίταμε. Πες μου. Είπα ότι τον άφησαν ελεύθερο. Ο αδερφής είχε να ξανατοπίσω προσωρινά ελεύθερο και τώρα βρίσκεται στο ρεστοράντο το θαύμα. Τους περιμένει. Αφού τον είδα να μπαίνει στο κελί του, τι μου κρύβεται. Είναι αλήθεια, κυρία. Δεν το θέλω, αφήστε την ήσυχη. Αφήστε την, είπα. Ήταν η χειρότερη πράξη που κάνατε. Ξέρατε πως είναι τα πάντα για μένα και όπως μου το κρύβατε. Είχε χάρη που ζαλίζομαι σήμερα και δεν μπορώ να σας τιμωρήσω όσο θα ήθελα.
Αλλά από αύριο τα πράγματα θα αλλάξουν για εσάς. Η καλοπέραση τελείωσε, επιδετήρες. Εσύ, γρήγορα το πανωφόρι και τα κοσμήματά μου. Τσακιστείτε! Μάλιστα! Μας αδικήσατε και πάλι. Πάντα μας αδικείτε. Σιωπή, παιδιά. Δεν σου έδωσα το λόγο. Σταματήστε πια! Τι είπες? Μήπως θέλεις εσύ? Ναι, κυρία! Το προτιμώ. Ωραία, βελτιώνεστε. Έχω αρκετά και για τις δυο σας. Και θα βρω κι άλλες τιμωρίες από εδώ και πέρα για όταν θα χρειάζεται. Δώσε μου το πανωφόρο. Κυρία. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Εγώ για το καλό σας θα το έλεγα. Τίποτα πια από σας. Κανένας λόγος. Μα... για τον κύριο. Τι είναι. Πες. Δεν θέλω να σας προσβάλλω. Φοβάμαι να το πω, αλλά... Τι είναι πια, πες το! Μίλησετε! Πώς? Ίσως θα ήταν καλύτερα να... Πώς τολμάτε! Για το καλό σας, κυρία! Πώς είναι δυνατόν να βγείτε ραντεβού με έναν άντρα! Πώς μάλλον με τον κύριο και να μην μυρίζετε ελκυστικά! Σταματήστε, σταματήστε, δεν έχει πρόβλημα. Θα κάνω έναν τρόπο, πρέπει να μπροστά. Μα μην ανησυχείτε. Πρέπει να λάβουμε όλα εμείς. Εμπιστευτείτε μας. Αυτή τη φορά θα επαναρθώσουμε. Θα δείτε πώς θα τρελαθεί ο κύριος. Μόλις σας αντιμετωπίσει. Βλέπω την προθυμία σας. Είστε σε καλό δρόμο. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τίποτα από όσα είπαμε. Δεν θα αλλάξει η αντιμετώπιση μου. Πρέπει να υπακούτε και να τιμωρήσετε όταν κάνετε λάθη. Μα μην ανησυχείτε. Και εμείς ενδιαφέρεστε όπως το παλιό καλό καιρό. Ελάτε, κυρία. Ελάτε μαζί μας. Ώρα για το μητρό σας.
Thank you.